Σε αυτό το σχολείο δεν θα χτυπήσει αύριο το κουδούνι. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές με φόντο τα δρανή υλικά, τις καλωσιές και τη σκόνη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες Αττικής ενίσχυσής του. Πρόκειται για το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στη Φορτέτσα. Η κατάσταση στα σχολεία είναι από απελπιστική μέχρι τραγική. Υπάρχουν σχολεία που έχουν μπάζα μέσα, διότι το καλοκαίρι έγιναν έργα σε όλα τα σχολεία για να προλάβουν τα δεδομένα τώρα του COVID. Έχουν ανοίξει υπόγεια και έχουν γίνει αίθουσες. Δεν μπορούν να μπουν παιδιά στο σχολείο, διότι οι συνθήκες με τα αδρανή υλικά, τις καλωσιές, όλα αυτά δεν το επιτρέπουν. Η εικόνα μέσα είναι ότι υπάρχουν αδρανή υλικά, τσιμέντα, σκόνη παντού, υπάρχουν υλικά και ακόμα και ξύλα, μαδέρια, τα οποία φυσικά έχουν κατακλείσει τις αίθουσες, τους διαδρόμους και είναι αδύνατο να δεχτεί παιδιά το σχολείο. Μετά από πιέσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, έγινε αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Γονέων, με απόφαση του Αντιδημάρχου Παιδείας αναστέλλεται η έναρξη των μαθημάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Αγκάθι αποτελεί και το γεγονός ότι το σχολείο δεν βάφτηκε, καθώς αυτό δεν προβλέφθηκε στη μελέτη αποκατάστασής του. Και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν σε αυτά που μας έχουν διαβεβαιώσει και φυσικά το σχολείο μας πρέπει να βαφτεί και μετά από αυτό. Χρειάζεται μια γενική βαφή. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Ηρακλείου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν καθαρίστηκαν όλα τα σχολεία, διότι ενημερώθηκαν στο παραένα. Αυτή τη στιγμή πάμε σε σχολεία τα οποία δεν είναι έτοιμα, από καμία άποψη, ακόμη και συναδέλφοι. Από καθαριότητα κυρίως. Γιατί οι συναδέλφοι σας ενημερώθηκαν Πέμπτη, κάποια Παρασκευή, σε ποια σχολεία θα πάνε. Και δεν γίνεται να βάλουν τα παιδιά μας, γιατί είναι παιδιά όλων μας, σε σχολεία που δεν είναι καθαρά. Η κύρια ευθύνη είναι στο Υπουργείο, γιατί καθυστέρησε πολύ τη διαδικασία της πρόσληψης. Από εκεί και πέρα όμως, ο Δήμος είχε λύσεις, το ξανάπαμε, θα μπορούσαν μέσω του COVID να προσλάβουν τις ίδιες σχολικές καθαρίστριες μέσα στο καλοκαίρι με δίμηνο. Πράγματι, υπάρχουν κάποιες καθαρίστριες που είτε παραιτήθηκαν μετά την πρόσληψή τους, είτε ασθενούν ή έχουν κάποιο σοβαρό λόγο να μην είναι. Είναι λίγες αυτές. Θα προσπαθήσουμε είτε εκ των ενόντων, είτε βλέποντας τι προβλέπει ο νόμος, να καλύψουμε τα κενά αυτά. Στις τάξεις των καθαριστριών επικρατεί αναβρασμός, καθώς δεν έχουν υπογραφεί ακόμα οι συμβάσεις, ενώ αρκετές καθαρίστριες προσλήφθηκαν με μερική απασχόληση, δηλαδή τρίωρο. Παράλληλα, η Στέλλα Φοδελιανάκη έκανε λόγο για λάθη στις προσλήψεις. Δεν γίνεται αυτό όλο να πάει στις πλάτες των καθαριστριών. Οι καθαρίστες θα έχουν ωράριο και θα δουλεύουν ωράριο. Γιατί κάποιες από εμάς εκβιάζονται από τους διευθυντές, που τους λένε ότι δεν με νοιάζει, εγώ το θέλω καθαρό και κάτσε μέχρι τη νύχτα. Αυτό τελείωσε. Θα απαιτήσουμε ό,τι λάθη έχουν γίνει στις προσλήψεις μας να διορθωθούν, γιατί είναι παράνομο να είμαστε οδοκαθαριστές και να καθαρίζουμε τα σχολεία. Τον προβληματισμό που επικρατεί σε εκπαιδευτικούς και γονείς εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς περιέγραψε ο Γιώργος Μακράκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στα κενά τα οποία ξεπερνούν 450 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Τουλάχιστον 350, διότι βγήκε και η εγκύκλιος για τις ευπαθείς ομάδες. Οπότε αυτή η εκπαιδευτική καταλαβαίνετε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να πάρουν άδεια λόγω του ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επομένως τα κενά θα ξεπεράσουν τα 400. Επομένως η επόμενη φάση προσλήψεων θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μακράκης για το λαλούν που επικρατεί και σε σχέση με τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο Δήμο Ηρακλείου. Και Δήμος Ηρακλείου και Υπουργείο Παιδείας δεν είχαν μεριμνήσει ώστε όλα να είναι έτοιμα και να εφαρμοστεί δείχνουν προσχολική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά και γονείς να βρίσκονται στον αέρα ενώ τη Δευτέρα χτυπάει το πρώτο κουδούνι.